Ο Στρατής Πατακός είναι ένας από τους κορυφαίους καρδιοχειρουργούς στον κόσμο, έχοντας στο ενεργητικό του χιλιάδες επεμβάσεις καρδιάς. Από το πολύχνητο Μυτιλίνης όπου γεννηθήκατε, ήρθατε στην Αθήνα για σπουδές στην ιατρική σχολή, κατόπιν πήγατε στην Αμερική για μετεκπαίδευση και επιστρέψατε στην Ελλάδα για να αναλάβετε τη δεύτερη καρδιοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Υγεία. Κύριε Πατακέ, πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που δεχθήκατε να κάνουμε τη σημερινή συνέντευξη. Είναι μεγάλη τιμή για τον Nextil. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρεσβευτή, γιατί η δική μου τιμή είναι να μου δίνετε το βήμα αυτό. Πώς αποφασίσατε να γίνετε καρδιοχειρουργός, μια ειδικότητα που είναι κάπως δύσκολη σε σχέση με κάποιες άλλες και έχει και περισσότερο ρίσκο στις επεμβάσεις? Όπως έχω πολλές φορές τονίσει, ίσως είναι όλα θέμα συμπτώσεων, είναι όλα θέμα πώς γεννιέται κανείς και πώς προσπαθεί κανείς στη ζωή του να την διαμορφώσει. Εγώ, όπως επαναλαμβάνω, έχω τονίσει πολλές φορές, έχω γεννηθεί στο Πολυκλίνητο της Μυτιλίνης, όπου όχι μόνο καρδιοχειρουργική, αλλά τότε υπήρχε μόνο ένας αγροτικός γιατρός, τον οποίο τον βλέπαμε σαν Θεό. Δεν υπήρχε καν η πρόσβαση στο νοσοκομείο. Η ιατρική άρχισε και τέλειωσε στον αγροτικό γιατρό. Έτσι δεν υπήρχαν ούτε οικογενειακές καταβολές αγροτών και ανθρώπων του μόχθου, ούτε καν η ιδέα για τέτοια πράγματα. Δεν σας το κρύβω όμως ότι ήθελα πάντα να κάνω ιατρική. Η ιατρική μου είχε μπει από ίσως και από το δημοτικό στο μυαλό. Τώρα να πω κάτι που έχει χιλιοϋποθεί. 2 Δεκεμβρίου την ημέρα των γενεθλίων μου, ο Κριστιάν Μπάρνατ στην Νότια Αφρική κάνει την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς. Και με πιάνει ο πατέρας μου, ένας αγρότης από το. Ούτε δεν υπήρχαν ούτε μίντια, ούτε τηλεοράσεις, ούτε ραδιόφωνα. Τα πράγματα ήταν πολύ. Ραδιόφωνα υπήρχαν, αλλά όχι στην καθημέραν όπως υπάρχουν σήμερα. Η ενημέρωση ήταν μια εφημερίδα που έφτανε στο χωριό. Με πιάνει λοιπόν ο πατέρας μου και μου λέει: Ξέρεις τι έγινε σήμερα, ρε παιδί μου? Ένας άνθρωπος πήρε μια καρδιά από έναν άνθρωπο και την πήγε σαν να τη μεταμόσχευε σε έναν. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό? Ήταν μια απορία ενός αγρότη. Εκείνη τη μέρα λες και μου είπε ότι τι ωραία να έκανες καρδιοχειρουργική. Πρέπει να το ενιστεί από την αρχή όμως ότι ο κάθε ακροατής, ο κάθε τηλεθεατής θα νομίσει ότι η καρδιοχειρουργική ήταν όπως ήταν σήμερα. Η καρδιοχειρουργική τότε, το 65, το 70, το 75, δεν είχε ούτε έγκλη, ούτε χρήματα, ούτε δόξα. Ήταν 2-3 καρδιοχειρουργοί, οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι, οι οποίοι ήταν στη μάχη καθημερινά. Πολλές φορές αυτή η μάχη χανόταν. Έτσι δεν ήταν συνυφασμένη ούτε με τρόπαια, ούτε με οικονομική ευμάρεια, ούτε τίποτα. Ήταν μια ειδικότητα αγώνα και αγωνίας. Όταν έβλεπα στο Λαϊκό Νοσοκομείο τις πρώτες εγχειρήσεις καρδιάς που μου έτυχε να δω σαν ειδικευόμενος, ήταν σαν να έφευγε όχι απογείωση αεροπλάνου από το Βενιζέλος, αλλά σαν να έφευγε ρόκετ, σαν να έφευγε πύραυλος από το Χιούστον. Ήταν τόσο πρωτοποριακά που λέγανε την επόμενη Τετάρτη θα γίνει εγχείρηση καρδιάς, που σημαίνει ότι εκείνη την Τετάρτη δεν γινόταν τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο επιτελείο καταλάβαν όλο το χειρουργείο και γινόταν κάτι πολύ, με πολλή αγωνία, πολύ αίμα, πολύ απώλεια. Αυτό αντί για να με αποθήσει, για λόγους που εγώ ούτε σήμερα έχω καταλάβει, με ήλξε. Με αποτέλεσμα να πω θα κάνω καρδιοχειρουργική, η οποία δεν υπήρχε καν στην χώρα. Δηλαδή δεν υπήρχε να κάνει ειδικότητα. Έκανες μεν τυπικά, αλλά αν ήθελες να γίνεις καρδιοχειρουργός θα πας στην Αμερική. Οπότε αρχίζει μια ιστορία πώς μετά τη γενική χειρουργική θα φύγω στην Αμερική για να κάνω καρδιοχειρουργική. Δεν είχα καν τη γνώση πώς γίνεται αυτό. Και σας λέω το τελευταίο μόνο, να φανταστείτε πόσο άγνοια είχα σε αυτό το θέμα που είπα θα κάνω τη γενική χειρουργική στην Ελλάδα και θα πάω στην Αμερική να κάνω καρδιοχειρουργική. Ναι, αλλά κανείς δεν μου είπε ότι η καρδιοχειρουργική που θα έκανα εκεί θα ήταν δυστυχώς β' διαλογής, διότι για να σου δώσουν τα πρωτεία και το βήμα του καρδιοχειρουργού, του ειδικευόμενου, θέλανε τότε να έχεις κάνει γενική χειρουργική στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, να έχεις κάνει γενική χειρουργική στην Αμερική. Δεν αναγνώριζαν όχι μόνο την γενική χειρουργική της Ελλάδας, αλλά ούτε της Αγγλίας, ούτε της Γαλλίας. Είχα κουραστεί, όπως έχω πει πολλές φορές, να ακούω ότι η γενική χειρουργική γίνεται δεκτή από τρεις χώρες μόνο. Την Αμερική, από τον Καναδά και μια τρίτη χώρα που δεν την έβρισκε κανείς, γιατί είναι ένα σύγχρονο quiz που κάνω συνέχεια,
Από Αμερική, US, Canada and Puerto Rico. Puerto Rico γίνεται δεκτή γιατί θεωρείται 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχεις κάνει δικό της Αμερική στον Καναδά ή στο Puerto Rico, δεν ήσουνα eligible, δεν ήσουνα δικαιούχος για. Οπότε, αφού κάνω ένα χρόνο καρδιοχειρουργικής, γυρίζω πίσω και κάνω άλλα 4 χρόνια γενικής χειρουργικής στην Αμερική. Δηλαδή, έδωσα στον εαυτό μου ένα πέναλτι 4 ετών γενικής χειρουργικής για να μπορώ να κάνω καρδιοχειρουργική όπως εγώ την ήθελα. Ποια προσόντα πρέπει να έχει ένας καλός καρδιοχειρουργός και γενικά ένας καλός γιατρός για να είναι αγαπητός και σεβαστός από τους ασθενείς του? Νομίζω ότι όλα αυτά συγκλίνουν σε βασικά, σε βασικές αρχές. Πρώτον, να έχει αυτό που λέγεται έμπαθη διεθνώς, και είναι η ελληνική λέξη εμπάθεια, η οποία όμως είναι όχι με την εμπάθεια, με την κακή έννοια. Πρέπει να μπορεί να καταλάβει τον άλλον, να μπορεί να καταλάβει τον ασθενή του. Αν δεν μπορεί να καταλάβει τον ασθενή του, να μην κάνει ιατρική, να κάνει κάτι άλλο. Πνευματικά και σωματικά χαρίσματα νομίζω τα έχει η πλειονότητα των ανθρώπων που χρειάζεται να γίνει κανείς γιατρός ή καρδιοχειρουργός. Αυτά και μαθαίνονται και γίνονται. Νομίζω χρειάζεται μανιακή, θα έλεγα, πεποίθηση ότι θα το κάνω καλά, μια τελειοθυρία για την καρδιοχειρουργική, να μπορεί να μην βασιστεί στις βασικές γνώσεις, αλλά να συνεχίσει να μαθαίνει κάθε μέρα και να προσπαθεί για το 10. Γιατί δυστυχώς το 9, σε όλες τις άλλες εκφάνσεις της ζωής μας, ίσως είναι ένας πολύ καλός βαθμός. Η καρδιοχειρουργική έχει το μειονέκτημα ότι το 9 βλάπτει σοβαρά την υγεία. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχει αφοσίωση και πρέπει να έχει αυτό που λέγεται εμπάθεια, συμπάθεια προς τον ασθενή. Αν δεν μπορείς να τον δεις, να κάνεις δηλαδή στον ασθενή σου ό,τι θα έκανες στον αδερφό σου. Μην κάνεις κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω, επειδή είναι ασθενή σου. Ό,τι θα έκανες στον αδερφό σου, κάνε το και στον ασθενή σου. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα που με έχει διδάξει πολλά. Δεν σας το κρύβω ότι σαν γιατρός ένα τηλεφώνημα στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, το οποίο στα ιατρικά αυτιά ακούγεται σχεδόν και περιττό. Γιατρέ, έχουμε 37 και 2. Τι να κάνουμε, να πάρει ένα δεπών? Ακούγεται ότι δεν είναι τηλεφώνημα αρκετό για να ξυπνήσει ένα γιατρός στις 12 τα μεσάνυχτα. Όταν όμως έχω δει τον εαυτό μου πώς συμπεριφέρεται, όταν εγώ έχω μια απορία για άλλη ειδικότητα, για τον εαυτό μου, για την οικογένειά μου, όταν δω ότι όταν μου μπει μια αγωνία για ένα μέλος της οικογένειάς μου, θέλω τη μαγνητική να γίνει σε μία ώρα, όχι αύριο, τότε καταλαβαίνω ότι ο ασθενής, όταν μπει σε αγωνία, δεν υπάρχει με ξύπνησες, με ενόχλησες, συγγνώμη που σας πήρα. Ο ασθενής βρίσκεται σε μια κατάσταση που πρέπει να έχει το γιατρό δίπλα του. Και αυτό κάνω στους ασθενείς μου, δεν κάνω τίποτα το σπουδαίο. Είμαι μαζί τους και το Σάββατο και την Κυριακή, και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Ο ασθενής είναι ασθενής. Πρέπει να είσαι δίπλα του. Ποιο είναι το τίμημα που έχει πληρώσει ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης στρατής Πατακός για να φτάσει στην κορυφή και τι νιώθει όταν καθημερινά σώζει ζωές? Το πρώτο θα σας το απαντήσω αρκετά ταπεινά, γιατί έτσι πρέπει. Το τίμημα είναι πολύ μεγάλο. Τα πρώτα μου 15 χρόνια στην Ελλάδα, καταρχήν να μην συζητήσουμε για τα 8 χρόνια στην Αμερική, όπου δεν είδα την οικογένειά μου, όπου βρέθηκα σε καταστάσεις πολύ δύσκολες που εκφεύγουν τις παρούσεις. Οι καταστάσεις του ότι εφημερεύω κάθε μέρα, εφημερεύω παραμέρα στην Αμερική και τη μέρα που δεν εφημερεύω, πάω στις 9 η ώρα το βράδυ στο σπίτι, δεν περιγράφονται. Το συνέστημα ότι δύο Σαββατοκύριακα που έχω ελεύθερα το μήνα, εγώ πάω και δουλεύω σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αμερική για να μπορούμε στο τέλος του μηνός να πληρώσουμε το ενίκιο, ούτε αυτό κουβεντιάζεται. Η έλλειψη πλήρους κοινωνικής ζωής στην Αμερική, όπου ένας ειδικευόμενος είναι σε μηδενική κατάσταση, ούτε αυτό περιγράφεται. Όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα το 1991, θα έλεγα ότι από το 1991 μέχρι το 2001 πάλι δεν βγήκα από το νοσοκομείο. Τα πρώτα 10 χρόνια δηλαδή ήταν 10 χρόνια όπου λόγω του φόρτου και του μεγέθους και του πλήθους των χειρουργείων, πάλι η οικογενική και η κοινωνική μου ζωή ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Δεν το κρύβω όμως, γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια και όχι μόνο τα δύσκολα. Τα τελευταία 10 χρόνια όλο αυτό
με αντάμυψε, διότι και οικογενειακά μπόρεσα να δώσω στην οικογένεια μου αυτά που ήθελα και κοινωνικά μπόρεσα να δω φίλους και να απολαύσω πράγματα. Οπότε δεν σας το κρύβω ότι τα τελευταία 10 μου χρόνια είναι χρόνια τα οποία λέω δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον βρίσκω μια παρέα. Έχω δει και τους τόσους ανθρώπους που χειρούργησα, μου δίνουν μια ψυχική ευτυχία. Όσον αφορά το τι αισθάνεσαι όταν σώζεις ζωές, δεν πρέπει να το παίρνει κανείς ότι έσωσα μια ζωή, άρα το δει ιατρικά, ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω και αντλώντας την αγάπη που παίρνω, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κατρέφτης να τη γυρίσω πίσω στον κόσμο, τίποτα παραπάνω. Με την επιστημονική σας ομάδα έχετε κάνει την πρώτη επέμβαση καρδιάς στην Ελλάδα. Πώς προέκυψε αυτή η επέμβαση? Επειδή και εκεί πρέπει να λέγεται η αλήθεια, οι ρομποτικές εγχειρήσεις, παρόλο που έγινε η πρώτη εδώ στο Υγεία, με επιστήμονα ο οποίος ήρθε από την Αυστρία και ο οποίος μετά και ο ίδιος έφυγε στην Αμερική και ο οποίος μετά μετακόμισε πάλι εκεί που υπήρχαν συνθήκες άλλες, στο Ντουμπάι δηλαδή, η ρομποτική χειρουργική bypass που κάναμε, παρόλο που στέφθη με απόλυτη επιτυχία, δεν είναι κάτι που διεθνώς έφτασε σε επίπεδα, εκτός από το να γίνεται σε 2-3 κέντρα να μπορέσει να συνεχιστεί. Είναι τόσο πολύ το learning curve, είναι τόσο πολύ η προσπάθεια εκμάθησης και είναι τόσο πολλές λεπτομέρειες και ο χρόνος της εγχείρησης που δεν σας το κρύβω ότι εκείνη τη μέρα κάναμε την πρώτη ρομποτική χειρουργική bypass, η οποία άρχισε στις 8 και τέλειωσε στη 1 ή στις 2 και ο δεύτερος ασθενής που κατέβηκε, επειδή ήταν ένα μόσχευμα μόνο, κράτησε 2 ώρες, δηλαδή κόντεψαν στις 2 η ώρα το μεσημέρι να πάει στην εντατική και αυτός που έκανε ρομποτική πρωί-πρωί και ο δεύτερος που κατέβηκε μετά από τον πρώτο, δηλαδή στις 12 η ώρα. Έτσι λοιπόν διεθνώς η χειρουργική Στεφανία Ονοδέν έφτασε εκεί που θέλουμε. Μπορεί το μέλλον να μας επιφυλάξει εκπλήξεις, ιδίως για τη νεότερη γενιά που έρχεται. Αλλά εκείνο που πραγματικά έχει φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο είναι όχι μόνο η ρομποτική, αλλά η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, όπου μπορούμε να κάνουμε μια επιδιόρθωση της μητροειδούς βαλβίδας από μια τομή 3 εκατοστών. Αυτό στη νέα γενιά τώρα καρδιοχειρουργών είναι το ζητούμενο και θα αρχίσουν να γίνονται πολλά πράγματα όπως γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται με μικρές τομές. Υπάρχουν τεχνικές καρδιοχειρουργικής που ενδείκνεται ανάλογα την ηλικία του ασθενούς? Σε γενικές γραμμές, η καρδιοχειρουργική είναι ίδια για όλες τις ηλικίες. Απλά ο καρδιοχειρουργός έχει την εμπειρία να προσαρμόζει την εγχείρηση, σαφέστατα, στην ηλικία του ασθενούς. Δηλαδή, αλλιώς θα δω μία μικρή ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος ενώ κάνω bypass σε έναν 45χρονο και αλλιώς σε έναν 80χρονο. Ο 80χρονος προφταίνει να βγάλει τη ζωή του χωρίς να ακουμπήσω τη βαλβίδα. Στο 45χρονο όμως, αν κάνω τον bypass και αφήσω την ανεπάρκεια της βαλβίδος χωρίς να την επιδιορθώσω, μπορεί σε 3-5 χρόνια να ξανάρθει πίσω για δεύτερη εγχείρηση και αυτό δεν θα το ήθελα. Πώς γίνεται η επιλογή της τεχνικής για μια επέμβαση καρδιάς? Οι νεότερες εξελίξεις είναι οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις, μητροειδούς ιδιαίτερα, οι μικρές τομές αορτικής μητροειδούς, σαφώς η καθιερωμένη τεχνική των αρτηριακών μοσχευμάτων στις εγχειρήσεις bypass, η πάλουσα καρδιά σε ορισμένους ασθενείς που δεν μπορούν να υποστούν μια εξωσωματική κυκλοφορία, διότι δεν σας το κρύβω ότι στην πορεία του χρόνου και οι εγχειρήσεις bypass που κάναμε την καρδιά εν λειτουργία έδειξαν ότι δεν υπερέχουν όσον αφορά τα αποτελέσματα. Υπερέχουν όμως όταν πρόκειται για ένα 85χρονο που η ανιούσα ορτή είναι πορσελάνη και εκεί δεν θα μπορούσαμε να κλαμπάρουμε ή να μπούμε στο bypass. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι όπως το κουστούμι η καρδιοχειρουργική. Πρέπει να είναι, το καλύτερο κουστούμι είναι αυτό που δεν είναι ένα κουστούμι για όλους, αλλά ένα κουστούμι ραμμένο στα μέτρα σας. Στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και οι υποδομές για να γίνονται οι επεμβάσεις καρδιοχειρουργικής? Η απάντηση είναι σαφέστατα ναι. Τα δημόσια νοσοκομεία επιβαρύνονται με τον όγκο της δουλειάς, με τον όγκο των χειρουργείων και πολλές φορές με την έλλειψη της απαραίτητης αίθουσας που χρειάζεται, του απαραίτητου κρεβατιού.
Θεωρώ ότι η καρδιοχειρουργική στο δημόσιο τομέα επιτελεί πολύ μεγάλο έργο, δεν μειονεκτεί πουθενά. Απλά στο μέλλον θα δείτε ότι θα γίνει αντικείμενο ακόμα περισσότερης προσπάθειας και υποβοήθησης από το κράτος. Ποια εφόδια σας έχει δώσει το Νοσοκομείο Υγεία προκειμένου να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τα περιστατικά καρδιοχειρουργικής? Το Νοσοκομείο Υγεία μου έχει δώσει άριστη τεχνική, νοσηλευτική, κτηριακή υποδομή. Μου έχει δώσει ένα άρτια οργανωμένο χειρουργείο, μία μονάδα η οποία είναι εξοπλισμένη με την τελευταία λέξη της επιστήμης. Μου έχει δώσει τα πάντα που χρειάζεται ένας καρδιοχειρουργός. Μου έχει δώσει το χώρο και το χρόνο να κάνω αυτό που θέλω, όταν θέλω, να έρθω Κυριακή πρωί και να βάλω ένα χειρουργείο. Χωρίς να έχω το μειονέκτημα ότι εφημερεύει το νοσοκομείο, άρα δεν υπάρχει χειρουργείο σήμερα. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Έχω την άνεση, έχω την υποστήριξη, έχω την τεχνική υποδομή, έχω το υβριδικό χειρουργείο που είναι state of the art, έχει μέσα τα πάντα, μπορεί να χειρουργήσει και να κάνει συγχρόνως στεφανιογραφία. Μου έχει δώσει τους συνεργάτες, τους καρδιολόγους οι οποίοι ανά πάση στιγμή μπορεί να κάνω ό,τι θέλω. Και πάνω απ' όλα κάτι που νομίζω ότι πρέπει να γίνεται, ας πούμε ότι υπάρχει το X καρδιοχειρουργικό κέντρο. Αυτό από μόνο του, κατά τη γνώμη μου, δεν φτάνει για να μου δώσει αυτά που θέλω για την εγχείρηση. Θέλω και την αιματολογική κλινική και τον γαστρεντερολόγο και τον οφθαλμίατρο και τον λαριγολόγο. Θέλω ένα γενικό νοσοκομείο. Γιατί αν μου το κάνατε όλο το υγεία καρδιοχειρουργικό κέντρο και δεν είχα γαστρεντερολόγο, τη νύχτα που θα είχα μια γαστροραγία στον ασθενή που χειρούργησα, θα είχα ένα τεράστιο θέμα. Έτσι λοιπόν με εξυπηρετεί που είναι ένα γενικό νοσοκομείο. Θέλω μαγνητική εγκεφάλου, την έχω. Θέλω γαστρεντερολόγο, τον έχω. Θέλω ειδικό για την κατάποση, τον έχω. Φαντάζομαι ότι το κόστος της επεμβάσης καρδιοχειρουργικής θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Έχετε αντιμετωπίσει περιπτώσεις ασθενών που να μην μπορούν να το καλύψουν? Και βέβαια, διότι όσοι καταλαβαίνετε, η οικονομική κατάσταση του καθενός ποικίλει. Το θετικό όμως είναι ότι όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας έχουν σύμβαση με το κράτος, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του ασθενούς προς την εγχείρηση να είναι σχεδόν μηδαμινή. Δηλαδή, αλλιώς χωρίς τη σύμβαση θα πρέπει να πληρώνει 15-20 χιλιάδες κανείς για να χειρουργηθεί. Ενώ τώρα είναι μικρές συμμετοχές. Καλύπτεται δηλαδή από όλα τα δημόσια ταμεία η εγχείρηση καρδιάς. Δεν πάβει όμως να είναι ο ασθενής να οφείλει στην ιατρική ομάδα, εάν παραταθεί πολύ η νοσηλεία του, να υπάρχουν επιπρόσθετα έξοδα. Που το κράτος νομίζω και εδώ μπορεί να σκύψει και να καλύψει τα πάντα, γιατί δεν είναι μεγάλα τα ποσά αυτά. Θα περίμενα το κράτος τώρα να πει τόσα είναι, τόσα, και ο άρρωστος μπαίνει και βγαίνει χωρίς να δώσει μια δραχμή. Αυτό θα είναι το ζητούμενο και πιστεύω ότι θα γίνει κάποτε. Είναι θετική η συμβολή των ασφαλιστικών εταιριών στον τομέα της κάλυψης του κόστους? Βέβαια, βέβαια. Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν πλήρως τον ασθενή. Ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή της καριέρας σας? Από πλευράς χειρουργικής θα μπορούσα να αρχίσουμε τώρα να συζητάμε, να έρθουν Χριστούγεννα οι δύσκολες στιγμές που έχω περάσει και ακόμα να συζητάμε. Είναι πάρα πολλές, διότι ο κάθε ασθενής έχει την ιδιομορφία του, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Να σας πω πρόχειρη μία στιγμή, κάναμε σε ένα ασθενή 4 εγχειρήσεις καρδιάς συνεχόμενες, δηλαδή 2-3 βαλβίδες, ανέβρισμα και bypass. Δεν θυμάμαι. Ήταν μια εγχείρηση που την κάναμε Κυριακή, γιατί ήξερα ότι θα τραβήξει πολύ αυτό. Και όταν βγαίνουμε από το bypass και κάνω το υπέρηχο, βλέπω ότι μια βαλβίδα για λόγους ασβεστίου δυσλειτουργεί και πρέπει να γίνει ξανά, δηλαδή 5η εγχείρηση καρδιάς. Δηλαδή δεν κάναμε 4. Χρειάστηκε πέμπτη. Πέμπτη εννοώ πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, στον ίδιο ασθενή την ίδια μέρα. Καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος για να κάνεις 5 εγχειρήσεις καρδιάς είναι τόσο μεγάλος, που σκέφτεσαι ότι εσύ στο τέλος θα έχεις κάνει την εγχείρηση. Νομίζω είχαμε 5 ώρες σταματημένη την καρδιά, που το μέσο είναι 1, 2, 3 ώρες. 5 ώρες σταματημένη την καρδιά είναι ένα πράγμα που δεν το είχα ξανά αντιμετωπίσει. Πίστευα λοιπόν ότι αυτός ο ασθενής δεν θα έχει την τύχη. Αυτός ο ασθενής, ένας λεβέντης κριτικός ο Μανώλης, θα έρθει από την Κρήτη, θα μου φέρει το τυρί μου, το μέλι μου και την αγάπη του.
Δηλαδή μια δύσκολη. Βέβαια θα μπορούσα να σας περιγράψω και δύσκολες στιγμές οι οποίες και δεν ευωδόθηκαν. Γιατί είναι ωραίο τηλεοπτικά να δεις να αφηγεί σε άθλους. Αν βάλετε όμως ότι 1% τώρα είναι 2% και θα ανέβει ακόμη πιο πολύ, γιατί έχει αρχίσει και η ασθενή είναι πιο δύσκολη μέρα με τη μέρα. Χειρουργούνται λιγότεροι και πιο δύσκολα περιστατικά και σε πιο μεγάλες ηλικίες. Όταν λοιπόν χρειαστεί να σας πω και περιπτώσεις που δεν ήρθαν καλά, συνέβησαν τόσα πράγματα, την πίκρα και την αγωνία, θα είναι ένα κεφάλαιο που ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Γι' αυτό ίσως και δεν θα συνιστούσα από εδώ και πέρα την καρδιοχειρουργική σε ένα νέο άνθρωπο, όπως θα μου πείτε, δεν την κάνει κανείς. Θα την κάνει, αλλά θα δείτε ότι στην Αμερική, που εκεί αυτός που κάνει μια ειδικότητα έχει αρχίσει να τα βάζει τα πράγματα σε μια ζυγαριά, σε λίγο θα υπάρξει έλλειψη καρδιοχειρουργών. Διότι δεν είναι πολλοί εκείνοι που θα σηκώσουν το βάρος της απώλειας ενός ασθενούς. Και η καρδιοχειρουργική, επειδή το έχει, εγώ δεν ξέρω αν σε ένα νέο άνθρωπο που θα ερχόταν τώρα να μου πει θέλω να κάνω καρδιοχειρουργική, αν θα μπορούσε αυτό να του το κρύψω. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να σας το πω τηλεοπτικά, αλλά θα σας το πω ευθέως. Θα του πω, αν μπορείς να βγεις έξω σε μια μάνα ή σε μια σύζυγο και να της μιλήσεις για απώλεια και εσύ μετά να υπάρχεις, κάνε το. Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας σε επεμβάσεις καρδιάς? Παλιά ήταν 99%. Τώρα δεν είναι. Είναι 98, είναι 97. Κανείς δεν ξέρει, γιατί δεν κρατάμε πια και τόσο λεπτομέρειες. Το σίγουρο είναι ότι τώρα οι ασθενείς, όσο περνούν τα χρόνια, είναι πιο ηλικιωμένοι και πιο βαριά ασθενείς. Δηλαδή θα σου έρθει, θα είναι 80 ετών, δεν θα θέλει μια εγχείρηση, θα θέλει δύο. Αορτική βαλβίδα και bypass, θα είναι σε τεχνητό νεφρό, θα έχει και καροτίδες, θα έχει και μια αναιμία που διαγνώσει. Δηλαδή είναι πιο πολύπλοκος ο ασθενής τώρα. Ενώ γιατί παλιά οι ασθενείς που κάνουν ένα διπλό bypass και πήγαινε σπίτι, αυτοί γίνονται τώρα με αγκιοπλαστική, με μπαλονάκι. Ενώ τότε κάναμε ένα διπλό χειρουργείο, δύο μοσχέματα, ήταν μια εγχείρηση 2,5 ώρων. Τώρα η κάθε εγχείρηση είναι 4-5 ώρες. Είναι πιο μεγάλες οι απαιτήσεις από την καρδιοχειρουργική. Τελικά, ποιο είναι το μυστικό για να έχει κάποιος υγιή καρδιά και να μην φτάσει ποτέ να κάνει επέμβαση? Πολύ απλό. Το πρώτο είναι το ακατόρθωτο. Είναι γύρω στα 5-6 πράγματα. Το πρώτο δεν μπορείτε να το κάνετε. Πρέπει να διαλέξετε γονείς οι οποίοι δεν είχαν καρδιοπάθεια. Να γεννηθείτε από γονείς οι οποίοι δεν είχαν στεφανία νόσο κτλ. Γιατί δυστυχώς υπάρχει μια κληρονομικότητα. Αυτό όμως δεν είναι το τέλος του κόσμου. Και να το έχετε, αυτό ξεπερνιέται. Εάν δεν καπνίσετε, εάν κάνετε μια ζωή υγιεινή, αν δεν τρώτε άσχημα, αν τρώτε αυτά τα οποία τα ακούτε κάθε μέρα, εάν περπατάτε, εάν κρατάτε τα κιλά σας σύμπλην στο αυτό που πρέπει, υπέρταση, ζάχαρο, χοληστερίνη, αν αυτά τα προσέχετε, οι πιθανότητες είναι να πάτε στα 95 χωρίς να συναντηθούμε. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να μας επιτρέψετε να κάνουμε μια πιο προσωπική ερώτηση. Προσεύχεστε όταν μπαίνετε στο χειρουργείο? Υπήρχε πριν από ένα χρόνο περίπου μια συνέντευξη στα Νέα, ναι, που η τελευταία ερώτηση κατά σύμπτωση, τώρα αυτό με βλέπετε να χαμογελώ, ήταν «Πιστεύετε στο Θεό?». Και είπα όχι απλώς ότι πιστεύω, γιατί πιστεύω, είπα σε εκείνη τη συνέντευξη στα Νέα, στο φίλο μου τον Θανάση τον Ιάρχο, ότι υποπτεύομαι ότι του Θεού του αρέσει να περνάει το χειρουργείο, να ρίχνει μια ματιά και να μας δίνει την ευλογία του. Αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά πορεύονται από κάπου πιο ψηλά από μας. Αυτό είναι το σίγουρο. Το μόνο που διαφέρω πολλές φορές με τους συνομιλητές μου είναι ότι επιτρέψτε μου αυτή την... Ο δικός μου Θεός είναι λίγο πιο οικουμενικός. Δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες. Αυτόν που πιστεύω εγώ. Είναι περισσότερο στα εξοκλήσια, είναι περισσότερο κοντά σας προσωπικά. Δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες. Δηλαδή, αυτό που μας χωρίζει από τους καθολικούς, αν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός ή εκ του Υιού, ο δικός μου Θεός δεν μπαίνει στον κόπο να ασχοληθεί. Ο δικός μου Θεός θα με ήθελε με τον καθολικό μαζί, να γιορτάζουμε μαζί Πάσχα, να είμαστε μαζί χριστιανοί και όχι τριχασμένοι, πολύ τμημένοι. Η ενότηση των... είναι αδύνατο να πιστεύω ότι η χριστιανική θρησκεία είναι χωρισμένη σε Προτεστάντες, σε Καθολικούς, σε Ορθόδοξους. Αυτά έπρεπε να είχαν λυθεί σύμφωνα με τον δικό μου Θεό. Και μη επεκταθώ και περισσότερο, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη επεκτάθηκα και περισσότερο, γιατί μια
μέρα είμαστε Μεγάλη Παρασκευή με ένα φίλο μου που θα το πω για 10η φορά γιατί μου αρέσει, ήταν άλλη θρησκεία. Και όταν του είπα ότι, καλά, εσύ τι γυρεύεις εδώ, εσύ δεν είσαι χριστιανός, ορθόδοξος ειδικά. Μου λέει, έλα μωρέ, όλα αγάπη είναι. Και αυτό εμένα με κάλυψε. Σε αυτό το Θεό λοιπόν πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι χωρίς την ευλογία του δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Πιστεύω ότι είναι η ύψιστη δύναμη όπως και να την περιγράφει ο καθένας. Και να πω τελειώνοντας κι εγώ ότι έπρεπε ο άνθρωπος να έχει καθίσει και να έχει σκεφτεί το θαύμα που ζούμε. Ότι αν είσαι θρησκευόμενος έπρεπε να συνταράσσεσαι από το γεγονός ότι ένα ύψιστο όν έφτιαξε Άινστάιν. Έπρεπε να σε συνταράσει, να μην μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο. Ότι υπάρχει κάτι πάνω από σένα, που το λες Θεό, και έφτιαξε αυτό. Αν είσαι άθεος, ακόμη πιο πολύ πρέπει να συνταράσσεσαι. Γιατί αν είσαι άθεος, πιστεύεις δεν υπάρχει τίποτα πάνω από σένα. Πιστεύεις λοιπόν ότι ο άνθρακας, το άζωτο, το οξυγόνο, το υδρογόνο ενωθήκανε, έγινε αυτό το μπαμ, έγινε μια αμοιβάδα, η αμοιβάδα έγινε χρυσόψαρο, το χρυσόψαρο ποντίκι, το ποντίκι έγινε ελέφαντας. Και αν πιστεύεις ότι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η δημιουργία είναι χημεία, συμπτώσεις και ότι εμείς προερχόμαστε από την αμοιβάδα ή από το πλανκτόν της θάλασσας, αν από το πλανκτόν της θάλασσας βγήκε Άινστάιν, τότε πρέπει να είσαι ακόμα πιο συνεπαρμένος και πιστεύω ότι δεν ζει ο άνθρωπος το μεγαλείο της ύπαρξής του. Στην προσπάθειά μας για επιβίωση δεν έχουμε αντιληφθεί ότι ξυπνάμε το πρωί, ντυνόμαστε και υπάρχουμε. Έχουμε το καλύτερο ηχητικό σύστημα που λέγεται το αυτί μας, έχουμε το καλύτερη κάμερα που λέγεται το μάτι μας. Αυτά δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Αν τα συνειδητοποιήσουμε, ο κόσμος θα ενωθεί περισσότερο, οι πόλεμοι θα εξαφανιστούν, θα υπάρξει τροφή για τον κόσμο και όχι πυρηνική βόμβα. Θα μου πείτε όλο αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί αυτά. Διότι αν η καρδιοχειρουργική σώζει 10.000 ανθρώπους τη μέρα και πεθαίνουν 100.000 από την πείνα, κάπου ο πλανήτης δεν πάει καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πατακέ που μας δεχθήκατε σήμερα. Ελπίζω να δοθεί και άλλη ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε.